Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, στην σημερινή μας συνάντηση που μας αξιώνει και πάλι ο Θεός να είμαστε μαζί, θα μιλήσουμε για το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής, Κυριακή Ενάτη του Λουκά και η περικοπή την οποία θα μελετήσουμε σήμερα είναι η παραβολή του Άφρονος Πλουσίου. Από το καταλουκάν Ιερό Ευαγγέλιο κεφάλαιο 12, Στίχη 16 έως 21 Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ανθρώπου την ως πλουσίου εφόρησεν η χώρα, και διελογίζετο εν εαυτό λέγον, τι ποιήσω, ότι ού και έχω που συνάξω τους καρπούς μου, και είπε, τούτο ποιήσω, καθελώ μου τας αποθήκας, και μίζω να συκοδομήσω, «Και συνάξω εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου, και ερώτη ψυχή μου, ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά κείμενα, εισέτη πολλά, αναπαύου φάγε, πίε, εφρένου «Είπε δε αυτό ο Θεός, άφρον, ταύτι αυτή τη νυχτή την ψυχή σου να πετούσιν από σου, άδε η τίμα σας τι ούτω ο θησαυρίζον αυτό και μη εις θεών πλουτών, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, με την ωραία παραβολή του άφρονος πλουσίου, μας δίδαξε πόσο τρομερά και ανεπανόρθωτα είναι τα αποτελέσματα της προσκολήσεως στα εφήμερα και φθαρτά πράγματα του υλικού κόσμου είπε ο Κύριος στην παραβολή ταύτη. Ήταν κάποτε ένας πλούσιος άνθρωπος και σαν να μην του έφθαναν τα πλούτη που είχε, συνέβη κάποτε τα απέραντα χωράφια του να δώσουν πολύ πλούσια παραγωγή. Θα περίμενε κανείς ο πλούσιος αυτός να δοξάσει τον Θεό, να χαίρεται και να εφραίνεται. Αντίθετα όμως στεναχωριόταν και βασανιζόταν με σκέψεις και φροντίδες εκνευριστικές. «Τι να κάνω» έλεγε, «διότι δεν έχω που να συγκεντρώσω τα προϊόντα μου». Τέλος, έπειτα από πολλές σκέψεις και συλλογισμούς, αποφάσισε και είπε, «Να τι θα κάνω, το βρήκα. Θα γκρεμίσω τις παλιές μου αποθήκες και θα φτιάξω καινούριε και μεγαλύτερες». Μέσα στις νέες αποθήκες θα συγκεντρώσω και θα ασφαλίσω όλα τα αγαθά μου. Και τότε ικανοποιημένο θα πω στην ψυχή μου. Ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά αποθηκευμένα και σου φτάνουν για να ζήσεις πολλά χρόνια. Μην νοιάζεσαι πια για τίποτε. Ζήσε αναπαυτικά. Να τρως, να πίνεις και να διασκεδάζεις. Τι ανοίκτος άνθρωπος ο πλούσιος αυτός δεν σκέφτηκε ότι αν δεν ήθελε ο Θεός, τα χωράφια του δεν θα του έδιναν την πλούσια αυτή καρποφορία. Πόσες άλλες φορές είχε καλλιεργήσει τη γη, κι όμως τέτοια πλούσια παραγωγή ποτέ δεν είχε. Ξέχασε λοιπόν τον Θεό, ξέχασε και τους ανθρώπους. Όλα τα ήθελε για τον εαυτό του. Δεν σκέφτηκε ότι υπήρχαν εκεί φτωχοί και πεινασμένοι, στους οποίους έπρεπε να δώσει. Όπως ο Θεός έδωσε σε Αυτόν, έτσι και Αυτός έπρεπε να δώσει και στους άλλους. Όχι, τίποτε από αυτά, ούτε σκέψη για τους άλλους. Όλα τα κράτησε για τον εαυτό Του, για την ψυχή Του. Λες και η ψυχή τρώει και έχει ανάγκη από και ποτά. Πόσο ηλιστικές αντιλήψεις είχε ο πλούσιος. Ήρθε όμως η ώρα που κατάλαβε πόσο έξω είχε πέσει με τον τρόπο που ενεργούσε και σκεφτόταν. Όταν πια τα είχε ετοιμάσει όλα όπως τα προγραμμάτισε, ακούστηκε η φωνή του Θεού να του λέγει «Άφρον, άμυαλε και ανόητε άνθρωπε, που στήριξε την ευτυχία σου μόνο στα υλικά αγαθά, στις απολαύσεις και τις διασκεδάσεις, ήρθε η ώρα για να πεθάνεις». Αυτή τη νύχτα που την φανταζόσουν σαν την πιο ευτυχισμένη τη ζωή σου, ζητούν οι πονηροί δαίμονες να πάρουν την ψυχή σου. Αυτά λοιπόν τα αγαθά για τα οποία τόσο πολύ κουράστηκες να τα συγκεντρώσεις και να τα αποθηκεύσεις, ποιοι θα τα κληρονομήσουν και θα τα ξοδέψουν. Και τελείωσε ο Κύριος μας την παραβολή με το εξής συμπέρασμα. Τέτοιο τέλος σαν τον άφρονα πλούσιο θα έχει κάθε άνθρωπος ο οποίος προσκολάται στα γήινα, τα υλικά πράγματα και θησαυρίζει για να τα απολαμβάνει μόνος του. Πρέπει όμως με τα έργα της αγάπης και κάθε αρετής να συγκεντρώνει θησαυρούς πνευματικούς στον ουρανό, στους οποίους αναπάδεται ο Θεός. Και ο Κύριος για να κάνει τους ανθρώπους να προσέξουν περισσότερο τα λόγια Του φώναξε δυνατά. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Το οποίο σημαίνει, όποιος έχει πνευματικό ενδιαφέρον και θέλει να σώσει την ψυχή του, ας ανοίγει με προσοχή τα αυτιά της ψυχής του για να ακούει και να αφομοιώνει αυτά που διδάσκω. Αυτό ακριβώς, αγαπητοί αδελφοί, μας το λέει και σε εμάς ο Κύριος. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ακούει. Ο Χριστός μας άφησε την διδασκαλία Του στην Αγία Γραφή, στα Ευαγγέλια, στις επιστολές των Αποστόλων και στα έργα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, τώρα το αν θα σωθούμε εξαρτάται από την δική μας θέληση. Ο Θεός θέλει να σωθούμε, εμείς όμως θέλουμε να σωθούμε. Κι αν θέλουμε να σωθούμε τι κάνουμε. Έχουμε καθαρή και ορθόδοξη πίστη, όπως μας την παρέδωσε την πίστη ο Χριστός μας, οι Απόστολοι και όπως δογμάτισαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Η ζωή μας συνάδει με τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου, μα θα μου πείτε όλοι αμαρτωλοί είμαστε και κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι καθαρός. Συμφωνώ απολύτως. Το θέμα όμως είναι να κάνουμε έστω μία μικρή προσπάθεια όσο μπορεί ο καθένας, έτσι ώστε να εφαρμόζουμε αυτά που λέει ο Χριστός. Και αυτό θα γίνει με την δύναμη του Θεού. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα ζητήσουμε από το Χριστό βοήθεια και θα έρθει ο Χριστός μας να μας πάρει από το χέρι και να μας οδηγήσει στην σωτηρία. Αρκεί να θέλουμε εμείς οι ίδιοι να αγωνιστούμε για να σωθεί η ψυχή μας με τη χάρη του Θεού. Ας προσέξουμε λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, μήπως και η ψυχή μας είναι προσκολλημένη στα γήινα και ψεύτικα αγαθά δεν είναι ανάγκη κάποιος να έχει πολλά για να είναι προσκολλημένος σε αυτά. Μπορεί κάποιος να έχει και λίγα αγαθά, αλλά η ψυχή του συνεχώς να σκέφτεται και να μεριμνά για αυτά. Η αιώνια ευτυχία του ανθρώπου δεν εξαρτάται ούτε από τα πλούτη, αλλά ούτε και από τη φτώχεια. Εξαρτάται μόνο από την υπακοή στο θέλημα του Θεού και από την πιστή εφαρμογή των εντολών του Θεού. Α μη ζηλεύουμε του πλούσιου και αυτού οι οποίοι εντό εισαγωγικών περνούν καλά, διότι ο πλούτο, όταν διαχειρίζεται με λάθο τρόπο, είναι αυτοκαταστροφικό. Οι άγιοι τη Εκκλησία μα, Μέγα Βασίλειο, Ιερό Χρυσόστομος, Μέγα Αντώνιο και ο Άγιο Γρηγόριο, ο Θεολόγος και πάρα πολλοί άγιοι που ήσαν πάρα πολύ πλούσιοι, έβλεπαν το χρήμα ως μέσον ανακούφισης του πάσχοντος πλησίων. Χρησιμοποιούσαν το χρήμα να κάνουν ελεημοσύνες, να βοηθούν τον συνάνθρωπο, να ανακουφίζουν τον πόνο και να συντρέχουν τους εμπεριστάτους. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κίνδυνος του πλούτου, διότι εύκολα προσκολάται η ψυχή του ανθρώπου σε αυτόν. Πάλι όμως να μην πικρενόμαστε επειδή είμαστε φτωχοί διότι ο Θεός δίνει στον καθένα μας εκείνο που χρειάζεται για την σωτηρία μας. Να προσπαθούμε λοιπόν να θησαυρίζουμε θησαυρούς ουρανίους για να είμαστε αιώνια ευτυχείς και μακάριοι στην Βασιλεία του Θεού. Όπως επίσης αγαπητοί φίλοι, η ψυχή μας δεν πρέπει να είναι προσκολλημένη και στα πάθη. Οι αμαρτίες, οι αδυναμίες και τα πάθη εφόσον μένουν ελεύθερα και απολέμητα στην καρδιά του ανθρώπου, τον υποδουλώνουν, του σκοτίζουν τον νου και τον οδηγούν στις πιο παράλογες και ολέθριες για αυτόν αποφάσεις και πράξεις. Τα πάθη δημιουργούν στον άνθρωπο μία κατάσταση αφροσύνης. Δείτε τι συνέβη λοιπόν και με τον άφρονα πλούσιο της σημερινής παραβολής. Ήταν ζαλισμένος από την μέθη του πλούτου και νόμισε ότι η ζωή του δεν έχει τέρμα. Ονειρεύτηκε ζωή δίχως τέλος και δίχως θάνατο. Με το καράβι της φαντασίας του θέλησε να κάνει ένα ασταμάτητο ταξίδι στην χώρα της απολαύσεως. Ήταν έτοιμος να ριχτεί στο ατελείωτο αυτό φαγοπότη όταν και ραυνόπληκτο ακούει τη φωνή του Θεού. «Άφρον, άφρον, τάφτη τη νυχτή, οι δαίμονες απαιτούσαν την ψυχή σου από σου». Τελικά τη ζωή του δεν την εξουσίαζε ο ίδιος. Όλα τα δολώματα του πλούτου ήταν παγίδα της φαντασίας. Κι όμως πρέπει να καταλάβουμε πως η ζωή μας βρίσκεται ολόκληρη στα χέρια του Θεού. Τα θέματα αυτά σε πολλούς φαντάζουν μακάβρια και θλιβερά. Όμως για μας τους χριστιανούς δεν είναι έτσι και ομιλώ για το θέμα του θανάτου μας όταν θα έρθει εκείνη η ώρα που θα κλείσουμε τα μάτια μας. Ο θάνατος δεν πρέπει να μας φοβίζει εμάς τους χριστιανούς, διότι είναι κοίμησης, δεν υπάρχει θάνατος. Ο θάνατος νικήθηκε με τον θάνατο του σωτήρα μας και την εκνεκρόν ανάστασή του. Ο θάνατος είναι μία πύλη που μας εισάγει στην αιωνιότητα. Πρέπει λοιπόν κάθε στιγμή κάθε ώρα της ημέρας να μην την αφήνουμε αναξιοποίητη, αλλά να την χρησιμοποιούμε, να την αξιοποιούμε σωστά για να μετανοήσουμε. Κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει το επίγειο τέλος του. Τα χρόνια της ζωής μας ο Θεός τα έκρυψε. Είναι άγνωστη η πορεία μας πάνω στη γη. Και το έκανε αυτό ο Θεός, διότι αν γνωρίζαμε πότε θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, αν για παράδειγμα κάποιος ήξερε ότι θα φύγει στα 80 του, μέχρι τα 79 θα ζούσε άσωτη τη ζωή και απλώς ένα χρόνο θα έκανε δίθεν μετάνοιες για να κληρονομήσει την αιώνια βασιλεία. Γι' αυτό ο Θεός δεν μας αποκαλύπτει το πότε θα φύγουμε για να είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση, πάντοτε σε νύψη όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες, και πάντοτε να ζούμε εν μετανία και εξομολογήσι και να παρακαλάμε το Θεό για το μέγα έλεος Του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα κλείσουμε τα μάτια μας όλοι. Εμείς γνωρίζουμε τον δρόμο. Ο δρόμος είναι αυτή η ζωή. Το τέρμα το γνωρίζει ο Θεός. Ο προφητάνακτας Δαβίδ στον Ψαλμό 102 αναφέρει «Άνθρωπος οσί η σε ημέρα αυτού, ω η άνθο του αγρού ούτω εξανθήσει. Η ζωή του ανθρώπου δηλαδή είναι εφήμερη σαν τα λουλούδια του αγρού, που γρήγορα μαραίνονται και μαδούν. Γιατί να υπερηφανευόμαστε, γιατί να αφήνουμε την ματαιοδοξία να κυριεύει την καρδιά μα. Στην Θεία Λειτουργία και στις άλλες Ιερές Ακολουθίες υπάρχουν δύο υπέροχα αιτήματα που πρέπει να τα χαράξουμε βαθιά στην καρδιά μας. Με το ένα αίτημα παρακαλούμε το Θεό να μας αξιώσει των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε και με το άλλο να μας χαρίσει χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Αν τα χρόνια της ζωής μας, ιδού πόθος φλογερός, χρόνια άγια και ευλογημένα και δοξασμένα. Ο Κύριος μας έκλεισε την παραβολή Του, συμβουλεύοντάς μας να μην θησαυρίζουμε θησαυρού επί της γης, αλλά να θησαυρίζουμε θησαυρού εν το ουρανό, να μαζεύουμε δηλαδή μετοχές στην τράπεζα του ουρανού. Και πώς θα γίνει αυτό με τα καλά μας έργα, με τα έργα πίστεως και ελεημοσύνης προς τον Πάσχοντα Συνάνθρωπο. Οι παροιμίες του Σολομώντα γράφουν «Δανείζει Θεό ο ελεών πτωχό». Αυτός ο οποίος ελεεί τον φτωχό συνάνθρωπό του, δανείζει στο Θεό, του δίνει δανεικά. Και ο Θεός αυτά τα χρήματα που δίνει ο άνθρωπος κάνοντας την ελεημοσύνη θα του τα ανταποδώσει εκατό φορές παραπάνω και στη ζωή αυτή, αλλά απολύτως στην ουράνια μακαριότητα, διότι αγαπητοί φίλοι, ό,τι κάνουμε τώρα θα το βρούμε μπροστά μας. Οποιαδήποτε αγαθοεργία, οποιοδήποτε έργο πίστεως, τις προσευχές που κάνουμε με συντριβή καρδίας, ο Θεός τα βλέπει αυτά, οι άγγελοι αυτά όλα τα καταγράφουν. Να μην δεσμευόμαστε από τα υλικά αγαθά, αλλά η απόλυτη δέσμευσή μας να είναι με το πρόσωπο του Θεού μας. Εκεί να δίνουμε την αναφορά μας και στο Θεό να αρέσουμε, να μην ζητούμε να συνταχθούμε με το κοσμικό φρόνημα, με αυτόν τον ψεύτη και απατεώνα κόσμο, διότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν έχουμε καμία σχέση να συσχηματιζόμαστε με το αμαρτωλό κοσμικό φρόνημα. Όλοι αμαρτωλοί είμαστε, αλλά η διαφορά είναι ότι ο χριστιανός, ο σωστός χριστιανός γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και προσπαθεί να κάνει τον αγώνα του για να συγχωρεθεί από το Θεό και να λάβει το έλεος του και να μην κρίνουμε κανέναν. Α κοιτάξουμε εμείς να είμαστε σωστοί απέναντι στο Θεό και ας προσευχόμαστε υπέρ του σύμπαντος κόσμου και ο Θεός ξέρει πώς θα οικονομήσει τα πλασματά του. Α κοιτάμε ο καθένας τις αμαρτίες του και ο Θεός έχει για τον κόσμο. Στο σημείο αυτό, άλλη μία συνάντησή μας έφτασε στο τέλος της. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός μας να σας χαριτώνει όλους, η Παναγιά μας να σας δίνει την ευλογία της και μέχρι την επομένη μας συνάντηση να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε εν Κυρίο πάντοτε, καλή και ευλογημένη Κυριακή ημέρα του Θεού. Αμήν γεννητό.